Γεια και χαρά σε όλους. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα πανέμορφο και ξεχωριστό υδάτινο ταξίδι στα ενδότερα της Πελοποννήσου. Σε αυτό το βίντεο σήμερα θα δούμε τρεις καταπληκτικούς καταράκτες στην Πελοπόννησο σε τρεις διαφορετικούς νομούς. Θα ξεκινήσω να σας περιγράφω από τον πιο εύκολα προσβάσιμο. Είναι όλοι μοναδικοί σε ομορφιά και έχω επιλέξει αυτούς τους συγκεκριμένους καταράκτες, διότι η πρόσβασή τους δεν θα σε ταλαιπωρήσει και δεν θα σε παιδέψει σχεδόν καθόλου. Στα βουνά, όπως καταλαβαίνεις, δεν είναι όλα απλά. Σε κάποια σημεία θα πρέπει να περπατήσουμε και να κουραστούμε λιγάκι. Και πάμε τώρα να επισκεφτούμε τους τρεις καταράκτες, ξεκινώντας, όπως σου είπα και στην αρχή, από τον πιο εύκολα προσβάσιμο. Νούμερο 1. Καταράκτες Λεπίδας στον Πάρνονα. Για να φτάσουμε εδώ, πρέπει αρχικά να προσεγγίσουμε το χωριό Άγιος Ιωάννης Κινουρίας, 42 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Τρίπολης, για να κατατοπιστείς πού περίπου θα πάμε. Εδώ θα φτάσουμε ακολουθώντας μετά το χωριό τον Τσιμεντόδρομο αρχικά, που αργότερα θα γίνει χωματόδρομος. Η απόσταση με το αυτοκίνητο από το χωριό Άγιος Ιωάννης μέχρι και τους καταράκτες είναι 4 χιλιόμετρα και δεν θα χρειαστεί να οδηγήσουμε περισσότερο από 20 λεπτά, μισή ώρα το πολύ. Φτάνοντας λοιπόν εδώ, αφήνουμε το αυτοκίνητό μας στο τέλος του δρόμου και ακολουθούμε δύο μίνι πεζοπορίες για να φτάσουμε είτε στο κάτω επίπεδο του καταράκτη είτε στο μεσαίο επίπεδο. Οι καταράκτες είναι χωρισμένοι σε τρία επίπεδα, αλλά παιδιά, το τρίτο δεν είναι επισκέψιμο και μην το επιχειρήσετε, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σε αυτό εδώ το μαγικό υδάτινο τοπίο θέλω να σου πω ότι υπάρχουν πολλοί καταράκτες, ο ένας κάτω από τον άλλον, τρεις είναι οι μεγάλοι, οι βασικοί καταράκτες δηλαδή, και το συνολικό ύψος φτάνει τα 70 μέτρα. Παιδιά, πραγματικά πρόκειται για ένα υπέροχο υδάτινο σημείο της Πελοποννήσου και πράγμα πολύ σπάνιο, ειδικά για τον Πάρνονα που δεν μας έχει συνηθίσει σε τόσο πολλούς καταράκτες σε σχέση με άλλα βουνά. Φυσικά εδώ μπορείτε να περιπλανηθείτε στα μονοπατάκια που υπάρχουν δεξιά και αριστερά από το ποτάμι, να περάσετε απέναντι αν το νερό δεν είναι πολύ. Γενικά είναι ένα μέρος το οποίο δεν μαζεύει και πάρα πολύ κόσμο, οπότε μπορείτε να το ευχαριστηθείτε καλύτερα. Φυσικά το πιο όμορφο σημείο είναι η γαλάζια λίμνη που λέω και εγώ, που είναι το μεσαίο επίπεδο του καταράκτη και θα φτάσετε πάρα πολύ εύκολα από εκεί που θα αφήσετε το αυτοκίνητό σας, μόνο με 5 λεπτά πεζοπορία σε ένα πάρα πολύ εύκολο και βατό μονοπάτι. Οι καταράκτες της Λεπίδας, όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμοι και γενικά δεν θα ταλαιπωρηθείς καθόλου να φτάσεις μέχρι εδώ. Ο χωματόδρομος από την άνοιξη και μετά, τις φορές δηλαδή που έχω επισκεφτεί εγώ το μέρος, είναι πάντα καλός. Το χειμώνα δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεται, γιατί με τις βροχές μπορεί να έχουν σχηματιστεί περίεργα σημεία που δεν περνάει αυτοκίνητο ή οτιδήποτε. Πάντως η άνοιξη είναι μια πάρα πολύ καλή εποχή για να επισκεφτείτε τους καταράκτες. Καταράκτης νούμερο 2, φυσικά το Πολυλίμνιο στο νομό Μεσσηνίας. Για να καταλάβεις πού περίπου βρισκόμαστε, σου λέω ότι είμαστε 33 χιλιόμετρα δυτικά της Καλαμάτας και πολύ κοντά στο χωριό Χαραυγή. Για να φτάσουμε λοιπόν ως εδώ, προσεγγίζουμε αρχικά το χωριό Χαραυγή και από εκεί, ακολουθώντας τις πινακίδες, θα φτάσουμε σε έναν χώρο στάθμευσης όπου και θα αφήσουμε το αυτοκίνητό μας. Εκεί υπάρχει και μία καντίνα για να προμηθευτούμε τα απαραίτητα. Από εκεί και πέρα έχουμε να περπατήσουμε γύρω στα 15 με 20 λεπτά, ανάλογα σε ποιο σημείο θέλουμε να φτάσουμε. Εδώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει μόνο ένας καταράκτης, αν και ο μεγαλύτερος από όλους, η γαλάζια λίμνη δηλαδή που λέμε προσελκύει και τον περισσότερο κόσμο. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάφορα μικρά μονοπάτια κατά μήκος του ποταμού που μπορείς να βρεις και να προσεγγίσεις πολλές μικρές λίμνες και πολλούς μικρότερους καταράκτες. Είναι δηλαδή ένας τεράστιος χώρος που μπορείς να πας να καθίσεις, να κάνεις τις βουτιές σου, να φας και γενικά να αράξεις οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Εννοείται πως αν θέλετε να απολαύσετε αυτό εδώ το σημείο με τη φυσική του ομορφιά αληθινά, πρέπει να επιλέξετε μία εποχή εκτός υψηλής τουριστικής σεζόν. Υπάρχουν εποχές όπως είναι ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος, παιδιά, που πραγματικά εδώ πέρα, ειδικά στα σημεία που μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος, που δεν έχει χώρο να σταθείς, όχι καθιστός, αλλά ούτε και όρθιος. Οπότε αν θέλετε να απολαύσετε τη μαγεία αυτού του μέρους, επιλέξτε μία εποχή που δεν έχει τόσο πολύ κίνηση. Και ο νούμερο 3 καταράκτη σε αυτό το μαγικό υδάτινο ταξίδι που κάνουμε σήμερα στην Πελοπόννησο είναι καταράκτες Νέδας, οι οποίοι βρίσκονται ακριβώς στα σύνορα Μεσσηνίας και Ηλίας. Λειτουργεί δηλαδή το ποτάμι Νέδα, το οποίο να σου πω είναι από τα ελάχιστα που έχουμε στην Ελλάδα γένους θηλυκού. Το ποτάμι λοιπόν λειτουργεί σαν ένα φυσικό σύνορο ανάμεσα σε αυτούς τους δύο νομούς, Ηλία και Μεσσηνία. Για να σου δώσω λίγο συντεταγμένες, βρισκόμαστε 54 χιλιόμετρα δυτικά της Μεγαλόπολης.
Εδώ υπάρχουν δύο εναλλακτικές να προσεγγίσουμε τους καταράκτες. Είτε θα έρθουμε από το χωριό Φυγαλία και αν έρθετε από αυτό το δρόμο σας, παρακαλώ κάντε μία στάση ή μία παράκαμψη αν δεν είναι στο δρόμο σας και δείτε το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, παιδιά, είναι ό,τι πιο σημαντικό από μνημεία έχουμε στην Ελλάδα. 2.500 χρόνια μνημείο στέκει ακόμα όρθιο και μας περιμένει. Οπότε αν περάσετε από εδώ, στάση στο ναό του Επικούριου Απόλλωνα. Εάν έρθετε τώρα από την άλλη πλευρά από τα Πλατάνια, είναι η ίδια απόσταση στην πραγματικότητα, θα βρεθείτε στο ίδιο σημείο, αλλά δεν μπορείτε να συνεχίσετε από την άλλη διαδρομή. Δηλαδή από τη διαδρομή που ήρθατε, από τη διαδρομή την ίδια θα φύγετε. Γιατί υπάρχει ένα γεφύρι το οποίο δεν περνάνε αυτοκίνητα από αυτό. Δηλαδή το ποτάμι ενώνεται σε αυτό το σημείο με ένα γεφύρι που είναι μόνο για πεζούς ή για ζώα. Δεν είναι όμως για αυτοκίνητα, για οχήματα. Οπότε από το δρόμο που ήρθατε, από το δρόμο θα φύγετε. Εγώ έχω προσεγγίσει τον καταράκτη της Νέδας από το χωριό Φυγαλία, επειδή ήθελα να επισκεφτώ αρχικά και το ναό του Επικούριου Απόλλωνα, το ξανατονίζω για αυτό το ναό, να σου γίνει συνήθεια για να πας να το δεις, γι' αυτό το ξαναλέω. Έχω έρθει λοιπόν από αυτό το δρόμο, έχω αφήσει το αυτοκίνητό μου πάρα πολύ κοντά στους καταράκτες, βέβαια πήγα εποχή άνοιξη, οπότε δεν είχε πάρα πολύ κόσμο. Και από εκεί και πέρα ακολούθησε ένα πολύ μικρό μονοπάτι, είναι περίπου στα 15 λεπτά πεζοπορία, 500 μέτρα όλα και όλα, απλά είναι λίγο επικίνδυνο το μονοπάτι, γι' αυτό και άφησα τους καταράκτες Νέδας τελευταίους, σαν τους πιο δύσκολα προσβάσιμους από όσους έχουμε πει μέχρι τώρα. Η πεζοπορία είναι, σου είπα, 15 περίπου λεπτά, μπορεί και λιγότερο, αλλά είναι λίγο επικίνδυνο το μονοπάτι, γιατί σε κάποια σημεία είναι απότομο, έχει πέτρες που γλιστράνε, και σε κάποια σημεία τα κάγκελα πέφτουν ή τα σκοινιά έχουν χαλάσει. Θέλω να πιστεύω ότι οι αρμόδιοι τα φτιάχνουν αυτά την εποχή που έχει πάρα πολύ κίνηση. Αλλά παρόλα αυτά θέλει λίγο προσοχή το μονοπάτι. Στην αρχή θα προσεγγίσουμε τον πρώτο καταράκτη, αυτόν εδώ που βλέπετε τώρα δηλαδή, με αυτή τη γεφυρούλα εδώ πέρα. Είναι πολύ ωραίο σημείο να κάνετε τις βουτιές σας, να καθίσετε να φάτε κτλ. Αν και πάρα πολύ μικρό. Με μία έξτρα μικρή πεζοπορία, άλλα 5 λεπτά, θα φτάσουμε στον επόμενο καταράκτη που είναι και ο μεγαλύτερος. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό εδώ το σημείο, παιδιά. Πραγματικά νιώθω ότι βρίσκεσαι μέσα σε μία νεραϊδοχώρα. Νιώθω ότι από στιγμή σε στιγμή θα βγουν νεράιδες εξωτικά και θα αρχίσουν να τραγουδάνε. Είναι φανταστικό αυτό εδώ το σημείο. Βέβαια και εδώ ισχύει ό,τι και με το Πολυλίμνιο. Αν δηλαδή θέλετε να ευχαριστηθείτε και να απολαύσετε αυτό εδώ το σημείο, αποφύγετε να το κάνετε τους μήνες που έχει πάρα πολύ κίνηση. Τους μήνες δηλαδή πολύ υψηλή τουριστικής σεζόν, όπως ο Ιούλιος και ο Αύγουστος. Παιδιά, εδώ πραγματικά γίνεται το αδιαχώρητο. Οπότε, όταν έχει τόσο πολύ κόσμο και δεν μπορείς να κινηθείς άνετα, δεν μπορείς να καθίσεις πουθενά, νομίζω δεν ευχαριστιέσαι τόσο πολύ αυτά τα μέρη. Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται αυτό το πανέμορφο ταξίδι που κάναμε στους καταράκτες Πελοποννήσου. Νομίζω ότι η Πελοπόννησος είναι ένας τόπος μαγεμένος, μαγικός. Έχει τα πάντα να δεις, από παραλίες, βουνά, θάλασσες, φυσικά τοπία, μνημεία. Οπότε, παιδιά, όταν βρίσκεστε σε περιοχές που δεν έχετε ξαναβρεθεί, προσπαθήστε να χωρέσετε μέσα στην ημέρα σας, μέσα στο χρόνο σας, όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε. Είναι κρίμα δηλαδή να επισκεπτόμαστε μέρη και να μην εκμεταλλευόμαστε τον πλούτο τους. Και όταν λέω πλούτο, δεν εννοώ μόνο τις ταβέρνες ή μόνο τις καφετέρειες που θέλουμε να καθίσουμε ή τις παραλίες για να κάνουμε το μπάνιο μας. Φυσικά θα τα κάνουμε και αυτά, αλλά υπάρχουν τόσο πολλά όμορφα και υπέροχα πράγματα που μπορούμε να δούμε και να κάνουμε, που είναι κρίμα να αφήνουμε ανεκμετάλλευτα αυτά τα μήνυ ταξιδάκια μας που κάνουμε. Και αφού τα είπαμε και τα ευχαριστηθήκαμε τόσο ωραία σε αυτό το βίντεο, πάτα και μία εγγραφούλα στο κανάλι μου για να τα λέμε πιο συχνά. Καλά να περνάτε!